Πάμε, πάμε! Έλα, το βρήκα! Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα, όπως είδατε και τον τίτλο του βίντεο, θα πάμε να δούμε έναν αγώνα Ολλανδικού πρωταθλήματος. Ο αγώνας αυτός είναι μεταξύ του 7ου και του 10ου και συγκεκριμένα της Utrechtis εναντίον του Nijmegen. Ο αγώνας αυτός έχει πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία για την Utrechtη, γιατί με μία νίκη είναι ουσιαστικά με το δεξί μέσα στα προγραμματικά για την Ευρώπη και ελπίζουμε πως του χρόνου θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε να τη δούμε σε κάποιον αγώνα Ευρώπης, Conference League, Europa League, οτιδήποτε και να πάμε να το χαρούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 5:20, ο αγώνας ξεκινάει 8, σε μία ωρίτσα θα ετοιμαστούμε να πάμε στο κέντρο να πάρουμε το τραμ και θα σας πάρω μαζί μου να σας δείξω πώς είναι το γήπεδο και πόσο διαφορετικό είναι από το ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε και φεύγουμε. Τα λέμε. Γιατί στο γήπεδο πάντα θέλει έναν Έλληνα κάγκουρα.
εκεί που πήγαιναν οι παίκτες στα αποδυτήρια έγινε αυτό. Δουβίκα! Πάρ' τη βγάλ' τη βγάλ' τη βγάλ' τη βγάλ' Δουβίκα! Την μπλούζα! Την μπλούζα! Δουβίκα! Δουβίκα! Και ναι, είναι γεγονός. Ο Τάσος Δουβίκας μας έδωσε μία μπάλα. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, του φωνάζω, με βλέπει, γίνεται το eye contact, κοιτάει την κάμερα και πετάει την μπάλα. Και από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έπιασα το βίντεο και έπιασα την μπάλα δίπλα από κάτι μικρά. Πάντως, ξέρω ότι την έπιασα, την έβαλα μέσα σε μία σακούλα και έτρεξα έξω το γήπεδο γιατί δεν ήθελα να μου την πάρει κανείς και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό ήταν το vlog για σήμερα, ένας πολύ βαρετό θα τον έλεγα τον αγώνα, ξέρεις τα πρώτα 5 λεπτά και τα επόμενα 5 λεπτά μετά τον goal. Τάσος Δουβίκας στο 77, σκόραρε, τρελαθήκαμε όπως είδα και στο βίντεο, έχουμε εδώ πέρα και την μπλούζα FC Utrecht με το νούμερο 9 από πίσω, Τάσος Δουβίκας, και όπως θα είδατε κιόλας μας έδωσε και ένα δώρο, εδώ η μπάλα που μας πέταξε. Εδώ με το σήμα της FC Utrecht, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο τον Δουβίκα, και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη και αξέχαστη ημέρα. Ευχαριστώ όλους που κοιτάτε το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και μην ξεχάσετε, κάντε ένα like, ένα subscribe, να βάλετε το καμπανάκι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και περιμένουμε τώρα επόμενο βίντεο, θα είναι λογικά vlog του αγώνα εκτός έδρας που έχουμε με την Κούντα. Και μέχρι τότε να περάτε καλά, να είστε υγιείς και να χαμογελάτε. Γεια σας.